οι μαγικοί αριθμοί στις 4 γωνίες του monitor μπορούν να μας πούν πολλά και θα μάθουμε ακόμα περισσότερα εδώ. Είναι στην ανθρώπινη φύση μας να αποζητούμε νόημα σε κάθε τι που βλέπουμε, προκειμένου να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει από τα βάθη της ιστορίας. Ο ρυθμός που τρέχει ο κόσμος γύρω μας έχει και αυτός μονάδα μέτρησης. Για πράγματα που τρέχουν, έχουμε λέξεις όπως τα χιλιόμετρα ανά ώρα και μετράμε το χρόνο σε δευτερόλεπτα και ώρες. Στον ψηφιακό κόσμο υπάρχουν μεταξύ άλλων τα Hertz. Τα Hertz είναι μια τιμή που δηλώνει ένα συμβάν ανά δευτερόλεπτο. Στον κόσμο των PC, αυτό συνήθως αφορά το πόσο γρήγορα τρέχει ένα εξάρτημα, δηλαδή πόσους υπολογισμούς μπορεί να κάνει σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, σε ένα δευτερόλεπτο. Με αυτή τη μονάδα μέτρησης, μετράμε την ταχύτητα ρολογιού σε πολλά εξαρτήματα όπως CPU, μνήμες, GPUs κτλ. Το καρέ ή αλλιώς frame είναι μια στατική εικόνα σε ένα βίντεο ή παιχνίδι. Τα frames per second είναι μια σειρά από διαδοχικές εικόνες που εμφανίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσουν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Γιατί το βίντεο είναι στην ουσία φωτογραφίες ή μία πίσω από την άλλη. Ξέρω, μια ψευδαίσθηση. Η ίδια λογική των frames υπάρχει τόσο στα παιχνίδια όσο και στις ταινίες. Και τα δύο μετράνε τη ροή των φωτογραφιών που εμφανίζονται. Συνήθως οι ταινίες τρέχουν στα 24 fps ή 23,97 fps για την ακρίβεια και παραμένουν σταθερά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Τα παιχνίδια έχουν μεταβλητό ρυθμό FPS που αλλάζει ανάλογα με το πόσο απαιτητική είναι η σκηνή για την κάρτα γραφικών. Μιας και μας ενδιαφέρει περισσότερο εδώ, στα παιχνίδια το 1 FPS είναι μία και μοναδική εικόνα που βγαίνει από την κάρτα γραφικών μας και μεταφέρεται προς την οθόνη. Όσο υψηλότερα είναι τα FPS, τόσο πιο ομαλά τρέχει το παιχνίδι μας και έτσι μπορούμε να το απολαύσουμε καλύτερα. Σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη διαμάχη στα ελληνικά beef μεταξύ κονσολών και PC, τα υψηλότερα FPS συνεισφέρουν στο να απολαύσουμε περισσότερο το παιχνίδι. Έτσι λένε. Ο ρυθμός των FPS που βγαίνουν όμως από την κονσόλα ή το PC μας δεν φτάνουν από μόνα τους για να κάνουν ένα παιχνίδι πιο απολαυστικό. Πάρτε για παράδειγμα αυτό το monitor της AOC. Έχει πάνελ 28 ιντσών, ανάλυση 4K και τρέχει στα 144 ολοζώντανα Hertz, που πολλοί τα συσχετίζουν με τα FPS λέγοντας ότι είναι το ίδιο πράγμα. Και έχουν δίκιο, εν μέρη. Σε έναν τέλειο κόσμο, frames per second και refresh rate ζουν αρμονικά και μετράνε κάτι που συμβαίνει σε ένα δευτερόλεπτο. Και τα δύο αναφέρονται στη συχνότητα, στο πόσο συχνά δηλαδή γίνεται μια δράση. Τα FPS μετράνε το πόσα καρέ φτάνουν στην οθόνη ανά δευτερόλεπτο, ενώ το refresh rate μετράει το πόσο συχνά η οθόνη ανανεώνει το πάνελ μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Εφόσον και τα δύο μετράνε μια δράση ανά δευτερόλεπτο, θα μπορούσε κανείς να πει πως πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, αναφέρονται σε κάτι διαφορετικό. Το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τα καρέ που παρουσιάζονται μπροστά του όμως διαφέρει σημαντικά και είναι το βασικό feature που δημιουργεί διχογνωμίες μεταξύ console players και πισάδων. Η αλήθεια είναι ότι το να έχεις ένα σύστημα που βγάζει περισσότερα frame προς την οθόνη σου είναι κάτι το εξαιρετικό και μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά σχετικά εύκολα. Εάν το παιχνίδι σου τρέχει στα 60 FPS και το monitor σκανάρει την οθόνη 60 φορές το δευτερόλεπτο, τότε έχεις τη χρυσή τομή και χρησιμοποιείς ακριβώς ό,τι πλήρωσες. Το ανθρώπινο μάτι όμως μπορεί να αισθανθεί και μεγαλύτερα frame rate και εκεί πατάνε τα περισσότερα high refresh monitor που αγγίζουν τα ηλικιώδη 240 Hz ή ακόμα και τα 500 Hz, που σημαίνει ότι το monitor σκανάρει το πάνελ 240 φορές το δευτερόλεπτο και έτσι, εάν το PC μας μπορεί να δώσει 240 FPS προς την οθόνη, τότε αυτά θα μεταφερθούν και στα μάτια μας, άσχετα εάν δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα διαφορετικό βίντεο του 8bits. Αν έμαθες κάτι από το βίντεο, πες το μου στα σχόλια και σκέψου το subscribe, εσύ που ξέρω ότι βλέπεις τακτικά. Και θα τα πούμε στο επόμενο.